Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε ακόμη μία βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή της Καλαμίτσας και της Κηπούπολης που έφερε διακοπή της υδροδότησης στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, όπως μετέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Καβάλας Απόστολος Χρόνης, δεν αποκλείεται η υπηρεσία να κινηθεί ακόμη και νομικά κατά της αρμόδιας εταιρείας και του εργολάβου, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Από το πρωί έγινε μία βλάβη από τις οπτικές ίνες, η οποία αποκαταστάθηκε από τους ίδιους με τη συνδρομή τη δική μας. Πήγαμε, κλείσαμε το νερό και μπορέσαν να την αποκαταστήσανε. Πριν από λίγο προέκυψε και δεύτερη βλάβη, πάλι από την ίδια εταιρεία που εκτελεί το έργο των οπτικών ινών. Πάλι συνδράμει η ΔΕΙΑΚ, πήγε το συνεργείο μας εκεί για να μπορέσει να συνδράμει τους ώστε να τελειώσει γρήγορα η βλάβη και να αποκατασταθεί. Είπαμε ότι δεν είναι μόνο το σημερινό φαινόμενο, το έχουμε ζήσει και τις προηγούμενες μέρες, με άλλη εταιρεία βέβαια. Αυτή είναι η δεύτερη εταιρεία που δουλεύει, γιατί είναι τρεις που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη της Καβάλας και εκτελούν έργο οπτικών ινών. Είπαμε ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία. Είχα πάει εγώ πριν από τρεις εβδομάδες, κατέθεσα μια αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας, η οποία από όσο έμαθα πήρε το δρόμο της και πήγε προς τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω τι ενέργειες κάνει ο εισαγγελέας από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Εμείς μέσα στην εβδομάδα θα καταθέσουμε και αγωγή στην εν λόγω εταιρεία που έχει καταστρέψει το δίκτυο πραγματικά. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάνει το σπάσιμο και μένει ο κόσμος από νερό μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα με αυτές τις θερμοκρασίες. Το πρόβλημα είναι πολλές φορές ότι η βλάβη αποκαθίσταται πλημερώς, που σημαίνει ότι μετά πηγαίνουμε ξανά εμείς τα δικά μας συνεργεία, με δικά μας μέσα, με δικά μας υλικά και κάνουμε σωστή αποκατάσταση της βλάβης. Αυτά όμως θα τα λύσει στο τέλος το δικαστήριο. Το εμβόλιο με την υδροδότηση φαίνεται πως αποκαταστάθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, η ΔΕΙΑ Καβάλας καταγγέλει την ολιγορία για την έγκαιρη αποκατάσταση των συγκεκριμένων βλαβών από την εταιρεία των οπτικών ινών. Πάμε από χθες, έγινε μια συνάντηση στο Δημαρχείο. Σήμερα έγινε μια δεύτερη συνάντηση. Αύριο θα έχετε νεότερα και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ζητάμε να γίνει προσωρινή διακοπή εργασιών τουλάχιστον για αυτό το διάστημα που έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες και να συνεχίσουν οι άνθρωποι μετά τον Αύγουστο που θα πέσουν οι θερμοκρασίες και δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για νερό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι εμείς σαν κάτοικοι του Δήμου Καβάλας μένουμε από νερό και έχουμε προβλήματα γιατί μέσα στη ζέστη δεν μπορείς να είσαι χωρίς νερό. Έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Αυτή τη στιγμή η πόλη της Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας και τα χωριά μας και το παλιό πραγματικά σφίζουν από κόσμο. Είναι γεμάτο με κόσμο, το βλέπουμε από τις καταναλώσεις που έχουμε του ύδατος και επειδή όταν υπάρχει ένα σπάσιμο αναταράσσεται όλο το σύστημα που έχουμε υδροδότησης, είναι πολύ σημαντικό ότι καθυστερούμε να επανέλθει το σύστημα αυτό. Αδειάζει δεξαμενή, πρέπει να γεμίσουμε τις δεξαμενές. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν κινούμαστε νομικά πλέον γιατί άλλη λύση δεν βλέπω να υπάρχει. Μάλιστα.